Υπουργέ, έχετε δυνατότητα να παρέμβετε στα πρακτικά και να διαγράψετε αυτό που είπατε. Και θα ήταν φρόνιμο να το κάνετε. Ζήτησα τους συνεργάτες μου να ξανακούσουν το βίντεο και είπατε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ήδη η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Εδώ, ξέρετε, στον προφορικό λόγο δεν υπάρχουν εισαγωγικά. Ούτε βάλατε εισαγωγικά. Κάντε το, έτσι είπατε, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι ήδη η μισή Κύπρος είναι τουρκική και πραγματικά μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν θα ανατρέξω στο σχέδιο Ανάν, του οποίου ήσασταν ένθερμος υποστηρικτής και το οποίο καταψηφίστηκε με 2 δημοψηφίσματα από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και το είχαν ψηφίσει οι Τουρκοκύπροι. Δεν θα ανατρέξω στο παρελθόν, θα τα αφήσω σκεπασμένα αυτά. Εκεί, στις τάχτες του παρελθόντος. Αλλά νομίζω έχετε τη δυνατότητα σήμερα, γιατί πολλές φορές στο προφορικό λόγο όλοι κάνουμε έτσι ατοπήματα ή λεκτικές υπερβολές ή αστοχίες, να διορθώσετε τα πρακτικά αυτό που υπόθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ότι ήδη η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Όχι, είναι υποκατοχή. Και δυστυχώς δεν έχουμε κάνει τίποτε. Ούτε κυρώσει στην Τουρκία, ούτε τίποτε. Δείξαμε ιδιαίτερη ευαισθησία για μια χώρα που δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ουκρανίας, με κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στείλαμε όπλα και δεν ζητήσαμε τίποτα από όλα αυτά που η Ευρώπη κινητοποιήθηκε για την Ουκρανία και την Κύπρο μας. Που είναι 50 χρόνια υποκατοχή τουρκική. 50 χρόνια. Καμία κύρωση αν των Τούρκων. Ελπίζω όταν τελειώσω να το κάνετε για να είμαστε όλοι καλά.